Για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται στη Λάρισα το αφιέρωμα στην παιδική λογοτεχνία. Από σήμερα και για 5 ημέρες, οι μαθητές σχολείων της Λάρισας θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με γνωστούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων, αναπτύσσοντας τις γλωσσικές και πνευματικές τους ικανότητες. Η εβδομάδα παιδικής λογοτεχνίας διοργανώνεται από τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου σε συνεργασία με το πολιτιστικό κέντρο εκπαιδευτικών του νομού Λάρισας και εντάσσεται στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα εχείλια. Το παιδικό βιβλίο αποτελεί παράθυρο στη φαντασία και στη σκέψη του παιδιού. Έχει τη δύναμη να μεταδώσει πολιτιστικές αξίες και να διαμορφώσει ήθος, χαρακτήρα και συνείδηση. Να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει την κρίση του, να μάθει τη δύναμη των λέξεων. Το βιβλίο Σημερινή Εποχή, όπου κυριαρχεί η εικόνα, αποτελεί μία όση. Προσφέρει στα παιδιά γνώσεις, καλλιεργεί τη σκέψη και τη φαντασία, οξύνει την κρίση και καλλιεργεί την καλλιστισία. Η Λαρισαία συγγραφέας Μαρία Παπαγιάννη, που ήταν η πρώτη καλεσμένη της εκδήλωσης, μίλησε για το πώς πρέπει τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το βιβλίο, ξεχωρίζοντας τη σημασία του κάθε πράγματος σε μια προσπάθεια να αυξήσουν τις άμυνές τους απέναντι στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε σήμερα. Πάντα για μένα είναι αισιόδοξο να συναντάω παιδιά, γιατί ανακαλύπτω πόσο αποθέματα φαντασίας έχουν ακόμα και αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Νομίζω ότι ακριβώς σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε πρέπει όλοι μας να αμυνθούμε, ο καθένας με τον τρόπο του φυσικά. Και νομίζω ότι η βιβλιοθήκη με αυτό που κάνει είναι ένα είδος άμυνας.